Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Επιτρέψτε μου να κάνω share την ομιλία μου με δύο επισημάνσεις, ότι θα σας παρουσιάσω τα στατιστικά από ένα μόνο τμήμα της έδρας της περιφέρειας Κρήτης και αυτό έχει τη σημασία της και θα δείτε παρακάτω γιατί. Να δούμε λίγο τη διάρθρωση της περιφέρειας Κρήτης και βέβαια έχω και μια σύγκριση με την περιφέρεια Αττικής που είναι και η μεγαλύτερη της χώρας. Έχουμε λοιπόν τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας που κάτω της βρίσκεται η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, δηλαδή ουσιαστικά η Διεύθυνση της Έδρας, η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας, η Διευθύνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας των Περιφερειακών Ενωτήτων. Σε αντίθεση θα δούμε στην Αττική τα τμήματα υγειονομικού ελέγχου και περιβαλλοντικής υγιεινής είναι διευθύνσεις. Εμείς λοιπόν εδώ στην περιφέρεια Κρήτης, στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, γιατί ο οργανισμός μας άλλαξε εδώ και λίγους μήνες, φτιάχτηκε ένα ολοκένουργιο τμήμα, νομίζω δεν υπάρχει στη χώρα άλλο, που ονομάζεται Τμήμα Δημόσιας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής, προερχόμενο από το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής. Στις ΔΕ περιφερειακές ενότητες υπάρχουν τα γνωστά τμήματα περιβαλλοντικής υγιεινής και υγειονομικού ελέγχου. Σε κάποιες άλλες περιφέρειες λέγονται υγειονομικού ελέγχου και περιβαλλοντικής υγιεινής. Όπως επίσης και στην περιφέρεια Αττικής υπάρχει το τμήμα υγειονομικού και περιβαλλοντικού ελέγχου. Επιτρέψτε μου λοιπόν, παρά το ότι η καθυπέρβαση, παρά το ότι η ομιλία μου έχει τον τίτλο «Έλεγχη», θα αναφερθώ διεξοδικά σε αυτούς, όμως πρέπει να πούμε ότι εμείς στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας πέραν των ελέγχων δώσαμε και πολύ μεγάλη βαρύτητα σε θέματα αγωγής και προαγωγής της υγείας που νομίζω είναι ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι των ελέγχων. Άρα λοιπόν, πέραν των ελέγχων στην περιφέρεια Κρήτης είχαμε τους βασικούς άξονες που είχαν σε σχέση με την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Δώσαμε συσκευές οξυγόνου, δώσαμε μάσκες, δώσαμε ό,τι άλλο χρειάστηκε. Δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα στην προστασία της υγείας και της ασφάλειας των φιλοξενούμενων και των εργαζόμενων σε δομές κοινωνικής φροντίδας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Εκδόθηκε πανελλαδικά πρώτη η απαγόρευση επισκεπτηρίου σε αυτές τις μονάδες. Ο τρίτος μας άξονας ήταν η επάψη της ετοιμότητας και ενίσχυση της γνώσης και πληροφόρησης εργαζομένων τόσο στο δημόσιο υπηρεσιών, επιστημονικών και κοινωνικών φορέων, δομών και βέβαια των πολιτών. Και η τέταρτη δράση μας και ο τέταρτος βασικός άξονας ήταν η προέθεση της έρευνας και της επιστημονικής γνώσης για το νέο κορονοϊό που μέχρι τους πρώτους μήνες δεν γνωρίζαμε παραελάχιστα. Να αναφερθώ και εγώ στα σχολεία και να πω ότι ελέγχθησαν όλα τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου τουλάχιστον δύο φορές, τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου, καθώς και τα δείγματα ελήφθησαν και δείγματα ύδατος, αφού πηγαίναμε στα σχολεία, θεωρήσαμε σκόπιμο να ελέγξουμε και την ποιότητα του νερού σε αυτά και επίσης βέβαια τα σχολικά κηλικία. Να πω λοιπόν, γιατί βλέπετε εδώ δύο περιφερειακές ενότητες που καλύπτονται από το τμήμα το δικό μου της έδρας, διότι στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου δυστυχώς και σε εμάς δεν υπηρετεί μόνιμος επόπτης δημόσιας υγείας. Είναι μία συνάρφωση ΔΟΧ και εγώ στο δικό μου τμήμα έχοντας δύο μόλις ΔΟΧ αναγκάζομαι και στέλνω τους συναδέλφους και στο Λασίθι. Άρα λοιπόν γι' αυτό βλέπετε στατιστικά από δύο περιφερειακές ενότητες. Για να μην γίνει παρεξήγηση, στα στατιστικά μου δεν έχω εντάξει υλικό από την Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου. Άρα λοιπόν, και έρχομαι σε αυτή τη διαφάνεια, αυτό που βλέπετε, το σύνολο 686 ελέγχων έχει γίνει ουσιαστικά από δύο επόπτες δημόσιας υγείας. Νομίζω είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Δείχνει την αναγκαιότητα με νέο προσωπικό που να μην είναι κουρασμένο, που να δώσει την όθηση που χρειαζόμαστε και να μπορέσουμε να μέσω τέτοιου είδους παρουσιάσεων να δείξουμε και το έργο μας, γιατί νομίζω έχει μείνει στην αφάνεια. Οι δύο λοιπόν αυτοί πάλι έχοντας κάνει 686 ελέγχους, οι 20 αφορούσαν κομμωτήρια, 224 εστίαση, λιανεμπόριο 87, 18 σε λαϊκές αγορές που είχε να κάνει με λιανεμπόριο και 337 σε λαϊκές αγορές που είχε να κάνει με παραγωγούς. Πάντα σε σχέση με τον COVID. Δεν αναφέρομαι
σε περιπτώσεις εκτός COVID. Να δούμε λίγο τα ευρήματα, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Εδώ βλέπετε, αν γίνονταν η χρήση μάσκας, που όπως γνωρίζουμε ακόμα και τώρα είναι επιβάλλεται βάσει του ΦΕΚ, στην εστίαση είχαμε μια συμμόρφωση 96%, το ίδιο και στις λαϊκές αγορές ακόμα καλύτερη. Είναι περιοχές, είναι και δραστηριότητες που ελέγχονται και από όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς, γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχει μια καλή συμμόρφωση. Αυτό η δεύτερη στήλη αφορά τους παραγωγούς. Εδώ η τρίτη στήλη, 94% συμμόρφωση, αφορά τους εμπόρους. Στο λιανεμπόριο είχαμε 97% συμμόρφωση και στα κομμωτήρια 100%, πάντα σε σχέση με τη χρήση μάσκας. Σε σχέση τώρα με την τήρηση των αποστάσεων των πελατών, είχαμε μια τήρηση των πρωτοκόλων 98% στην εστίαση, στις λαϊκές έπεσε στο 73% από πλευράς παραγωγών, στο 60% από εμπόρων. Συνήθως εκεί που ήταν το λιανεμπόριο είχαμε πάρα πολλές παραβάσεις, ο κόσμος δεν τηρούσε τα μέτρα, έπιαναν εκεί τα αντικείμενα, ήταν ένας δίπλα στον άλλον, είχαμε σοβαρό θέμα. Στο λιανεμπόριο είχαμε πλήρη συμμόρφωση όπως και στα κομμωτήρια. Ο αριθμός των πελατών, όπως γνωρίζετε ακόμα και τώρα στο ΦΕΚ που είναι σε ισχύ, έχουμε κάποια τετραγωνικά ανά τη δραστηριότητα ανά πελάτη. Ελέγξαμε λοιπόν και αυτή την δραστηριότητα και είδαμε ότι 96% στα τρόφιμα τηρούσε τις απαιτήσεις για τον μέγιστο αριθμό πελατών και 100% πάλι λιανεμπόριο και κομμωτήριο. Το έχετε βιώσει και εσείς ως πελάτες. Συνήθως δεν μπαίνουμε σε λιανεμπόριο και σε κομμωτήρια καθ' υπέρβαση του ανώτατου αριθμού. Τα πιστοποιητικά υγείας είναι κάτι που πάντα οι ελεκτικοί μηχανισμοί των διευθύνσεων δημόσιας υγείας ελέγχουν. Είχαμε 80% συμμόρφωση στην εστίαση και 89% στα κομμωτήρια. Στις λαϊκές αγορές, εδώ σας έχω δύο πράγματα που αξίζουν πολύ, έχουν μεγάλη σημασία. Στον πρώτο μας έλεγχο, την πρώτη εβδομάδα που ξεκινήσαμε να ελέγχουμε τις λαϊκές αγορές σε σχέση με τα πιστοποιητικά, είχαμε παραβάτες το 84%. Δείτε όμως ότι η συμμετοχή μας κατέβασε στην τρίτη εβδομάδα των ελέγχων στο 30% πλέον συμμορφώθηκαν και βλέπετε πόσο σημασία έχει να ελέγχονται τακτικά όλες οι δραστηριότητες, ειδικά και των λαϊκών αγορών που έχουμε και πολύ μεγάλη συνάθρηση κόσμου. Η τήρηση των αποστάσεων στους πάγκους, όπως γνωρίζετε, είχαμε μια διακύμαση. Στο μεγάλο lockdown είχαμε στα 5 μέτρα ένας πάγκος από τον άλλο. Είχαμε πάει στα 3, τώρα είμαστε στο 1 μέτρο. Είχαμε λοιπόν 63% παραβάσεις σε σχέση με τους πάγκους. Είναι ένα δύσκολο πρόβλημα, ειδικά στους δρόμους εκεί που είναι μικροί, που προσπαθεί η Δημοτική Αρχή να εξυπηρετήσει όλους τους παραγωγούς. Και λιγότερο είχαμε στους έμπορους, διότι όσο γνωρίζετε στο lockdown το αρχικό δεν επιτρέπονταν να έχουμε στις λαϊκές αγορές λιανεμπόριο. Όπως γνωρίζετε το ΦΕΚ απαιτεί την αναγραφή του μέγιστου αριθμού ατόμων εντός καταστήματος. Στα τρόφιμα λοιπόν και στην εστίαση είχαμε 25% παραβάσεις, ενώ στο λιανεμπόριο είχαμε μόλις 10%. Δηλαδή όλες περίπου οι επιχειρήσεις είχαν στην είσοδό τους το μέγιστο αριθμό εξυπηρετούμενων ατόμων. Το πρόγραμμα τήρησης της απολύμασης σε καρότσια και καλάθια, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε και εσείς ότι δεν τηρείται, ειδικά τώρα γιατί αυτές οι διαφάνειες αφορούν το προηγούμενο χρονικό διάστημα που είχαμε και τα αυστηρότερα μέτρα. Ακόμα και τότε είχαμε 44% παραβάσεις. Τώρα νομίζω καμιά επιχείρηση σούπερ μάρκετ δεν προβαίνει βάσει του ΦΕΚ στην απολύμαση των καροτσιών. Και μια τελευταία διαφάνεια που έχει να κάνει με την, όπως γνωρίζετε, στα κομμωτήρια δεν είχαμε αναμονή πελατών και όταν ήταν η διαδικασία των ΦΕΚ με ραντεβού, παρά τα αυτά είχαμε 95% συμμόρφωση. Όπως γνωρίζετε, στην περιφέρεια Κρήτης έχουμε ένα πολύ μεγάλο λιμάνι που μάλιστα είναι με πλοία που εκτελούν διεθνείς πλόες. Έχουμε δει κρουαζιερόπλοια. Σε όλη αυτή τη διάρκεια είχαμε 8 κρουαζιέρες με 5 κρουαζιερόπλοια, στα οποία χρειάστηκε να εφαρμόσουμε πρωτόκολλα, διότι βρέθηκαν θετικά κρούσματα.
26 στον αριθμό και 25 στενές επαφές, σε σύνολο 118 προσεγγίσεων στο λιμάνι του Ηρακλείου και 37 στον Άγιο Νικόλαο. Αυτά τα 26 κρούσματα και 25 στενές επαφές αφορούν το λιμένα Ηρακλείου. Και εδώ προέκυψαν και κάποια θέματα, όπως καμιά φορά ακόμα και τα PCR βγαίνουν ψευδώς θετικός. Παρά τα αυτά, εμείς εφαρμόσαμε το πρωτόκολλο, αλλά χρειάζεται και κάποια επικαιροποίηση όταν μετά από δύο διαδοχικά PCR αρνητικά, οι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να αποχαρακτηριστούν, έχασαν την κρουαζιέρα τους, βρέθηκαν σε ξενοδοχείο καραντίνας. Άρα λοιπόν παίρνουμε και κάποια μαθήματα, διδασκόμαστε. Χορηγήθηκαν 254 ελευθεροκοινωνίες πλοίων και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και Ηρακλείου. Επειδή γνωρίζουμε ότι η πανδημία τώρα δεν μας επιτρέπει να αφήσουμε όλα τα άλλα θέματα δημόσιας υγείας, να σας παρουσιάσω αυτά που κάναμε τώρα εν μέσω της πανδημίας. Πήραμε 75 δείγματα από 4 νοσηλευτικά ιδρύματα μιας περιφερειακής ενότητας. Δείτε πόσο σημαντικό ήταν το ότι το κάναμε, γιατί φανταστείτε κάποιος να εισέλθει, π.χ. ένας ασθενής COVID ή κάποιος άλλος ασθενής, και να κολλήσει μια ενδονοσοκομιακή λίμωξη της βαρύτητας που κάνει η Legionella. Εκτός ορίων λοιπόν, σε όριο πάνω από 1.000 συμφυγείο ανά λίτρο, βρήκαμε το 44% των δειγμάτων. Εκτός ορίων, κάτω όμως από 10.000 συμφυγείου, βρήκαμε το 24%. Κρατήστε, ένα 68% των δειγμάτων ήταν θετικά. Ακολούθησαν πολλές συσκέψεις με την υγειονομική περιφέρεια. Προτείναμε λύσεις όπως χλωρίωση με διοξείδιο του χλωρίου, αλλαγή των boilers, δηλαδή συμβάλαμε ενεργά στο να λυθεί το πρόβλημα που δεν έχει λυθεί και είμαστε ακόμα σε επιτήρηση. Ελήφθησαν 84 δείγματα νερού, εκ των οποίων το 46% ήταν θετικό, από 3 ξενοδοχεία 3 διαφορετικών πόλεων της Κρήτης, μετά από θάνατο Έλληνα πολίτη που ήρθε, έμεινε και στα 3 διαδοχικά, γύρισε στην Αθήνα και απεβίωσε και σε ιδιαίτερα μικρή ηλικία, 44 ετών. Δείχνοντας λοιπόν ότι μέσα στην πανδημία δεν πρέπει να ξεχνάμε τέτοιου είδους παθογόνα. Είχαμε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών, κάνουμε εδώ στην Κρήτη και καταπολέμηση και εντομολογική επιτήρηση. Βλέπετε εδώ ότι συλλέχθηκαν από τις παγίδες 1159 κουνούπια κούλεξ και 46 αίδες. Κανένα από αυτά, γιατί τους έγινε έλεγχος, δεν έφερε τον ιό του Δυτικού Νείλου, ούτε ιό του τσικουγκούνια, ούτε πλασμόδιο της ελονοσίας. Τι βρήκαμε εδώ, ότι στις κολυμβητικές δεξαμενές που είχαμε παγίδες, αλλά ήταν κλειστά τα ξενοδοχεία, ειδικά το 2020, είχαμε αύξηση των κουνουπιών που παγιδεύονταν σε αυτές τις παγίδες, ένα πολύ μεγάλο λοιπόν θέμα δημόσιας υγείας, που και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε μέσα στην πανδημία. Είχαμε δυστυχώς το φαινόμενο του σεισμού. Η υπηρεσία μας επιλήφθηκε, έκανε δειγματοληψίες και βρήκε ότι σε 8 οικισμούς είχαμε παράβαση και το νερό ήταν μη κανονικό μετά τον σεισμό. Βλέπετε επίσης εδώ, σκόπιμα έχω ότι την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη επιθεώρηση, ότι η συμμετοχή μας και οι παρεμβάσεις μας οδήγησαν να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα 14 δείγματα να είναι όλα αρνητικά. Και πάω στο κομμάτι και θα το συντομεύσω, γιατί εδώ είναι λίγο το εκτός θέματος. Πέρα λοιπόν από τους ελέγχους, ήμασταν σε επιτροπές που ελέγχαμε τις δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Εκπαιδεύσαμε τους εργαζόμενους στις δομές αυτές μέσω τηλεκπαίδευσης, και μάλιστα αυτό το υλικό είναι πλέον διαθέσιμο για όλη τη χώρα από το Υπουργείο Εργασίας. Φτιάξαμε και διανύμαμε ενημερωτικά φυλάδια για τα σχολεία σε σχέση την πρώτη χρονιά, ειδικά με τα βήματα του σωστού καθαρισμού και απολύμανσης των σχολείων, όταν είχαμε υπερβάσεις. Νομίζω και ο Γιώργος ο Μακρινός μπορεί να αναφέρει και τις παρεμβάσεις που έχει κάνει η ΠΕΔΗ στο Υπουργείο Υγείας για αυτές τις παράλογες εφαρμογές που έγιναν. Εκπαιδεύσαμε δύο χρονιές, και την πρώτη μάλιστα ήταν και η Πανελλήνια Ένωση Υποπτών Δημόσιας Υγείας στην ομάδα με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Δείτε εδώ πόσους χιλιάδες εργαζόμενους, είτε στον τουρισμό, στην εστίαση, στις πύλες εισόδου, στις μεταφορές, στις κατασκηνώσεις, στις αθλητικές οργανώσεις, εκπαιδεύσαμε και πιστοποίησαμε. Ξεχωριστό πρόγραμμα για τις σχολικές καθαρίστριες, τους κυλικιάρχες, τους εκπαιδευτικούς, τους διευθυντές σχολείων, για τη σωστή εκπαίδευση σε θέματα καθαρισμού και απολύμασης.
Εκδώσαμε βιβλία που διανέμονται δωρεάν. Φτιάξαμε το ειδικό σχέδιο αντιμετώπισης του Λιμένα Ηρακλείου που το διαθέσαμε στον οργανισμό Λιμένα Ηρακλείου. Εκδόθηκε το βιβλίο που σας ανέφερε ο Γιώργος ο Μακρινός δωρεάν από την περιφέρεια Κρήτης. Μοιράζεται σε όποιον θέλει και θα μπορεί να διανεμηθεί και σε ηλεκτρονική μορφή. Και η επόμενη μέρα και κλείνω. Η Περιφέρεια Κρήτης συνεχίζει και στηρίζει την επιστημονική έρευνα και γνώση για τον κορονοϊό. Δημιουργήσαμε το Παρατηρητήριο Επιδημιολογικής Ανάλυσης και Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης και δείτε εδώ, στηρίζουμε την επιδημιολογική επιτήρηση των μεταλλαγμένων στελεχών. Μη σας κάνει εντύπωση ότι βρίσκονται διαρκώς στελέχη όμικρον στην Κρήτη. Είναι γιατί ακριβώς έχουμε αυτό το εργαστήριο που ελέγχει χιλιάδες δείγματα PCR. Και έτσι βρέθηκε το πρώτο δείγμα ασθενής 0 στην Κρήτη και συνεχίζουμε να έχουμε αυξημένα. Όπως είχαμε και Δέλτα. Γιατί ακριβώς έχουμε αυτό το εργαστήριο αναφοράς. Σας ευχαριστώ πολύ.